Για τις εκλογές της 20 Σεπτέμβρη 2015, οι υποψήφοι βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Βιάλας Χρήστος, ο κύριος Παπαλιούρας Γιώργος και η Χριστίνα Κυριακίδου, η οποία σήμερα για λόγους ξανωτέρας βίας δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Συμπατριώτες και συμπατριώτησες, στις 20 Σεπτέμβρη, σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη, δίνουμε όλοι το δυναμικό παρόν. Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Δίνουμε στον Αλέξη τον Τσίπρα την εντολή για σχηματισμό μιας ισχυρής κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης η οποία θα είναι αποφασισμένη να αλλάξει τα πράγματα στον τόπο. Να κάνει τις απαραίτητες μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Να κάνει την μεγάλη τομή και στη ρύθμιση του χρέους για να μπορέσει ο τόπος μας να πάρει ανάσα. Σε αυτές τις εκλογές δίνουμε στον Αλέξη τον Τσίπρα την ισχυρή εντολή να πατάξει τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, να σταματήσει όλο αυτό το παλιό κατεστημένο, το οποίο μέσα από ιδιωτικά συμφέροντα οδηγεί μόνο τον εαυτό του για να ισχυροποιούνται αυτοί. Όμως το δικό μας συμφέρον είναι διαφορετικό. Εμείς πάμε για το συμφέρον του λαού και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων. Στα Γρεβενά δίνουμε την μεγάλη μάχη. Δίνουμε το παρόν όλοι για να σταματήσουμε και να ξεμπερδέψουμε με το παλιό. Να ξεμπερδέψουμε με τη βουλευτική απραξία, με τη βουλευτική αδράνεια και τη βουλευτική αδιαφορία. Μπαίνουμε μπροστά για να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία χρόνια τώρα ταλανίζουν την περιοχή μας. Μπαίνουμε μπροστά για να κάνουμε πράξη τα οράματά μας για τα Γρεβενά που θέλουμε, για τα Γρεβενά που αγαπάμε, για τα Γρεβενά των παιδιών μας. Δίνουμε το δυναμικό παρόν για μια μεγάλη νίκη. Να έχουμε και στα Γρεβενά κυβερνητικό βουλευτή. Αγαπητοί συμπολίτες, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 40 χρόνια συσσόρευσε πολλά και άλυτα προβλήματα στον νομό μας λόγω έλλειψης αναπτυξιακής περιφερειακής πολιτικής. Ζητάμε την ψήφο σας στις 20 του Σεπτέμβρη να στηρίξουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση τετραετίας με πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα, η οποία θα ασκήσει μια πραγματική πολιτική και θα δώσει λύση στα χρόνια προβλήματα των αγροτών, των επαγγελματιών και όλων των κλάδων του νομού μας. Σε αυτόν τον αγώνα συστρατευόμαστε όλοι και ζητάμε να μας στηρίξετε για να πάει επιτέλους ο τόπος μας μπροστά.